Συνταγματικές έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο της Αργεντινής τις διατάξεις του νόμου για τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης. Ο νόμος που προώθησε πριν 4 χρόνια η πρόεδρος Κριστίνα Φερνάντες Δε Κίρχνερ περιορίζει τη δύναμη των μεγάλων μηντιακών ομίλων. Ο μηντιακός κολοσσός Κλαρίν προσέφυγε στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας πως θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του τύπου. Από αυτή τη στιγμή ο νόμος είναι σε πλήρη ισχύ. Ο όμιλος Κλαρίν πρέπει να πουλήσει κάποια από τα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει ή δικαιούται αποζημίωσης λόγω απαλωτρίωσης από την εφαρμογή του νόμου, δηλώνει ειδικός για θέματα μίντια. Οι υποστηρικτές της Προέδρου είδαν τον νόμο ως προσπάθεια εκδημοκρατισμού των μέσων ενημέρωσης. Ενδεικτική είναι η δήλωση του Διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Οπτικοακουστικών Επικοινωνιών. Δυστυχώς έπρεπε να περιμένουμε 4 χρόνια για αυτήν την εξέλιξη εξαιτίας των ελιγμών και της στρατηγικής που ακολούθησε ένας όμιλος, ο οποίος δεν ήθελε να συμμορφωθεί στις διατάξεις του νόμου. Ένας όμιλος που μονίμως αντιστεκόταν στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η τιμή της μετοχής του ομίλου Κλαρίν παρουσίασε πτώση 5,76% στο χρηματιστήριο του Buenos Aires. Έως ότου ξεκαθαριστούν οι συνέπειες της απόφασης για το μέλλον του ομίλου, ανεστάλλει η διαπραγμάτευση της μετοχής.